Κάποια κυρία, κάποια κυρία στο κομμωτήριο, να πούμε λίγο τη διαδικασία. Πώς γίνεται? Η διαδικασία βγαίνει με το εξής τρόπο. Η πελάτησα λούζεται, ναι. Ανοίγουν τα λέπια της τρίχας. Να δείχνουμε κιόλας και τι μου κάνατε. Ναι. Ανοίγουν τα λέπια της τρίχας, ναι. Ώστε να μπορέσει να εισχωρηθεί η θεραπεία μέσα στην τρίχα βαθιά στο φλοιό της. Μετά το λούσιμο τα πονάρεται. Ναι. Και περνάμε την θεραπεία με ένα πινέλο βαφής από ρίζα μέχρι άκρη. Ναι. Όταν έχουμε περάσει όλο το κεφάλι, ανάλογα με την θεραπεία, αν είναι βιολογική, έχουμε κάποια αναμονή. Αν μιλάμε για συμβατές κανονικές θεραπείες, ξεκινάει κατευθείαν τη φάση του στεγνώματος. Με ένα πιστολάκι βούρτσα κάνουμε ένα σωστό ίσιωμα. Και μετά με την πρέσα στα 230 βαθμούς πακτώνουμε μέσα στο φλοιό της τρίχας αυτή την κερατίνη, η οποία μην φεύγει. Σε τι μας βοηθάει αυτή η θεραπεία? Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι μια θεραπεία. Τα ταλαιπωρημένα μαλλιά φριζαρισμένα, αφυδατωμένα. Ή τώρα μετά την παραλία, μετά το καλοκαίρι. Μετά το καλοκαίρι, όταν έχουμε τα λιπορυκτή. Και προληπτικά πριν από το καλοκαίρι. Και πριν, απλά πρέπει να προσέχουμε εκεί ότι θήκος άλας, δηλαδή άλατα γενικά, αφαιρούνε την θεραπεία από τα μαλλιά. Άρα θέλει μετά κάποια λάδια, κάποια σέρουμ να την προστατέψουμε. Αυτά που κάνει η θεραπεία, εισχωρηθεί μέσα, κλείνει σαν ένα σωλήνα τη τρίχα γύρω-γύρω και έτσι αποτρέπει να φριζάρονται τα μαλλιά. Προστατεύει με λίγα λόγια την τρίχα. Την θρέφει από την αρχή, δηλαδή αυτά που μας έχει φύγει η κερατίνη από την τρίχα, εμείς τοποθετούμε πάλι την κερατίνη μέσα στην τρίχα και την κλειδώσουμε, ώστε να είναι κάθε τρίχα μόνη της. Έτσι έχουμε μια πολύ λαμπερή εμφάνιση, πολύ λάμψη, είναι πολύ απαλά τα μαλλιά και το πιο βασικό δεν φρυσάρωνε πια και είναι πάρα πολύ εύκολο χτένιστα. Δηλαδή σε 5 λεπτά το πρωί με λίγο πιστολάκι, λίγο θερμότητα. Α, βοηθάει και σε αυτό. Ισιώνει. Ναι. Πάρα πολύ. Το ίσιωμα είναι η παρενέργεια όλη αυτή τη ιστορία. Ναι. Δεν ήταν ο σκοπό τη θεραπεία. Ο σκοπό ήταν να θεραπεύουμε τα μαλλιά. Ναι. Όμω έχει σαν παρενέργεια ότι η κερατίνη σε σχέση με τη θερμότητα, μόλι βάζει το πιστολάκι, ισιώνει και το μαλλί. Οπότε καλό είναι αυτό από μια άποψη. Γιατί βέβαια όσε κυρίε βέβαια θέλουν να είσαι μαλλί. Γιατί άμα θέλει όγκο, μετά απλά το γυρνά σαν από το κεφάλι σου. Αν θέλει όγκο. Και στεγνώνει προ τα κάτω. Στεγνώνει προ τα κάτω, αλλά πάντα έχει κάποιε ισιωτικέ ιδιαιτερότητε. Ναι. Κύριε Ζινγκ, πόσο κρατάει αυτή η θεραπεία, δηλαδή μετά από πόσο διάστημα μπορεί κάποια κυρία να την επαναλάβει? Η διάρκεια μιας θεραπείας εξαρτάται από τα λουσίματα. Ναι. Όλοι λέμε περίπου 3-4 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο σωλήνας που έχει δημιουργηθεί κρατάει περίπου 30-35 λουσίματα. Ναι. Μετά από 30-35 λουσίματα έχω αφαιρέσει ό,τι θεραπεία υπάρχει. Ναι. Και μένει το μαλλί στην πρώτη κατάσταση. Είναι ακριβώς την κατάσταση όπως ήταν πριν τη θεραπεία. Α, δεν είναι δηλαδή, δεν βλέπουμε διαφορά και μετά από 35 λουσίματα που θα καλύτερο αποτέλεσμα στην τρίχα μας. Εκεί θέλει λίγο προσοχή. Γιατί, υπάρχουν... γιατί μας λένε πολλά, έχουμε ακούσει δηλαδή... πολλά. Υπάρχουν προϊόντα πρώτης γενιάς, τα οποία περιέχαν φορμαλδεΐδη. Μετά βγήκαν προϊόντα, τα οποία είχαν ένα υποκατάστατο μεθυλενγλυκόλη. Τι είναι αυτή η φορμαλδεΐδη? Φορμαλδεΐδη χρησιμοποιείται μέσα στα Μπραζίλια για την πάκτωση της θεραπείας μέσα στην τρίχα. Μάλιστα. Απλά η φορμαλδεΐδη είναι καρκινογόνο και απαγορεύεται σε αναλογίες πάνω από 0,2%. Ωραία. Άρα έχουν περάσει από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο που απαγορεύεται και αυτή η χρήση? Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, ο νόμος 68-768 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απαγορεύει τη χρήση φορμαλδεΐδης σε θεραπείες Brazilian, εφόσον είναι πάνω από 0,2% περιεκτικότητα. Μάλιστα, τέλος πάντων, αυτό πρέπει να το προσέχετε εσείς οι κομμωτές. Και οι πελάτες να είναι ενημερωμένοι όμως. Εννοείται να αυτά είναι, ημέρα, αλλά αυτά δεν το πιστεύω ότι είναι στο χέρι του κομμωτή. Ο κομμωτής πρέπει να ενημερώνει και ο κομμωτής πρέπει να έχει ενημερωθεί από τον προμηθευτή του πολύ καλά. Αν είναι καινούριες τεχνολογίες ή αν και είναι παλιές τεχνολογίες. Τα προϊόντα που θα παίρνει να είναι... Γιατί όταν χρησιμοποιώ φορμαλδεΐδη, όχι μόνο ότι είναι καρκινογόνο, αλλά τα μαλλιά μετά την θεραπεία είναι σε πιο άθλια κατάσταση παρά πριν. Καταστρέφεται η τρίχα. Ωραία. Άρα, τελικώς, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Τα μαλλιά μετά, όταν τελειώσει η θεραπεία, που λέτε ότι κρατάει μέχρι και 35 λουσίματα. 3-4 μήνες μέσω νόρου. Θα είναι πιο ωραία τα μαλλιά μας ή η τρίχα θα επανέλθει με στο τα προϊόντα τη Ibera Professional, π.χ. και τη Keratin Cure, τα οποία δεν έχουν φορμαλδεΐδη, ούτε μεθυλένγλυκόλη, ούτε φορμόλη. Τα μαλλιά είναι ακριβώς στην κατάσταση
όπως ήταν πριν τη θεραπεία. Mm-hmm. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ κάθε ένα δίμηνο, τρίμηνο θα πρέπει να επαναλαμβάνω τη θεραπεία. Αν μείνετε ικανοποιημένοι, το οποίο είναι το 99% των γυναικών, πρέπει να το ξανακάνετε. Ναι, τα χρήματα που θα δώσω κάθε φορά θα είναι τα ίδια ή θα είναι για απλά για να συντηρήσω το αποτέλεσμα και θα έχω μία έκπτωση. Να σας πω. Καταρχήν, πόσο κοστίζει, δεν μας έχει πει. Τα χρήματα είναι όλα σχετικά. Εξαρτάται από τη θεραπεία. Υπάρχουν συμβατές θεραπείες, τα οποία έχουν πέσει τώρα στην ελληνική αγορά 80-90 ευρώ. Ναι. Μετά υπάρχουν κάποιες θεραπείες νέας τεχνολογίας, όπως π.χ. ένα BTX, το οποίο είναι κάτι καινούριο, το οποίο κρυσταλλοποιείται στο εσωτερικό της τρίχας. Εδώ μιλάμε για 130-150 ευρώ, αλλά όλα αυτά έχουν σχέση με το μήκος των μαλλιών. Ναι. Μαλλιά μέχρι εκεί κάτω μακρύ, μέχρι και μέση, ένα κοντό έχουν διαφορετική βέβαια, χρήση. Μάκρος. Περισσότερο χρονικό διάστημα για το πιστολάκι και την πρέσα, το οποίο είναι χρονοβόρο, μπορεί να διαρκεί μέχρι 3 ώρες. Δεν μπορώ μια καρέ γυναίκα να πληρώνει τα ίδια όπως μια γυναίκα που έχει μαλλιά. Όχι μακρύ μαλλί. Πολύ μακρύ. Σωστό. Φυσικά. Άρα μιλάμε μέσον όρο από 80 έως 200 ευρώ στη χειρότερη περίπτωση. Ναι, τις παλιές τιμές, τα 300, 400. Νομίζω δεν είναι λίγα τα χρήματα. Ειδικά τώρα στην εποχή που ζούμε και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, μία κυρία δεν είναι τόσο εύκολο να διαθέσει 100 και 200 ευρώ για μία θεραπεία η οποία θα διαρκέσει ένα δίμηνο και θα πρέπει μετά να την επαναλάβει. Ναι, έχει και αυτά μία ιδιαιτερότητα. Λέω εγώ τώρα, την πρώτη θεραπεία, την πρώτη θεραπεία μπορεί να διαρκέσει μόνο 2-3 μήνες. Ναι. Η δεύτερη θεραπεία, εφόσον την κάνω μετά από ένα δίμηνο και έχω ακόμα έναν πυρήνα, σημαίνει ότι η δεύτερη θεραπεία αυξάνεται και μπορεί να διαρκέσει 4 μήνες. Μάλιστα. Μέχρι την τρίτη που είναι και μέχρι 5 και 6. Να διαρκέσει 4 μήνες, αλλά να μειώνεται λίγο το κόστος. Σύμφωνοι. Απλά έχετε λιγότερες επισκέψεις στο κομμωτήριο για τα καθημερινά χτενίσματα, το οποίο εξονογκομείται χρόνο. Έχεις κάποια θετικά. Και χρήμα. Και από εκεί, βέβαια. Έχεις θετικά από αυτή την άποψη. Και λαμπερά δηλαδή θέλετε να είστε. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εάν κάποια γυναίκα θέλει να μακρύνει τα μαλλιά της, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το συναντάμε πάρα πολύ συχνά. Σου λέει δεν μπορώ να τα μακρύνω. Εγώ τι ήθελα μακριά μαλλιά, αλλά είναι λίγα, φριζάρουν στις άκρες, δημιουργείται πολύ ψαλίδα. Έχει τις βαφές, δεν καπάζει. Δεν μακραίνουν τόσο εύκολα. Ειδικά οι ξανθιές οι Ελληνίδες που δεν έχουν βάσει ξανθιά και κάνουν δεκαπάζ όλο το μαλλί. Ναι. Δεν είναι δηλαδή από τη φύση του ξανθιές. Μην κοιτάτε εδώ την αίρση που έχει βάσει ξανθιά. Οι υπόλοιπες έχουν που κυτρινίζει κιόλας το χρώμα. Αυτά όλα ταλαιπωρούν τα μαλλιά. Έτσι. Αν σκεφτούμε και τα πιστολάκια και τις πρέσες και τα χτενίσματα και το ότι τα σηκώνουμε με το λαστιχάκι και τα κάνουμε κόμπο που όλοι λέτε ότι δεν κάνει καλό. Μία τέτοιου είδους θεραπεία θα βοηθήσει. Βοηθάει, προστατεύει, φυσικά βοηθάει. Μακραίνει πιο γρήγορα το μαλλί. Όχι, όχι. Το μακρύ μακραίνει ένα πόντο το μήνα μέσον όρο. Ναι. Δεν αλλάζει τίποτα αυτά. Αυτός ο προστατευτικός σωλήνας αποτρέπει να μπει ότι τίποτε μέσα στην τρίχα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα βοηθάει. Τη ψαλίδα σημαίνει έχει σπάσει, θέλει κούρεμα. Εκεί δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ωραία. Άρα τώρα, για να έρθουμε στο διατάφτα. Ναι. Γιατί μια γυναίκα να έρθει να κάνει τέτοιου είδους θεραπεία στο μαλλί της? Υπάρχουν πολλούς λόγους, όπως αυτά είπα πριν. Ο πρώτος λόγος για μένα να κάνει κανείς μια θεραπεία Brazilian, σαν ανακεφαλαίωση, είναι η γυναίκα έχει ταλαιπωρημένο μαλλί. Δυσκολεύεται στο βουρτσάρισμα, δυσκολεύεται στο πιστολάκι. Κάθε πρωί δεν έχει λάμψη, είναι μουντό, είναι πεθαμένο, έχει ψαλίδα. Έχει. Ωραία. Αυτές οι θεραπείες θεραπεύουν τα μαλλιά σας και τα βάζουν σε ένα αρχικό ή μια αρχική κατάσταση. Όπως θα ήταν άμα βγήκε φυσικά από τη ρίζα της. Εκεί να έχω ένα αβαντάζ. Δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Όπως είπαμε, ψαλίδες δεν θεραπεύονται. Ωραία. Αλλά τα μαλλιά έχουν επαναφέρει πάλι σε ένα πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραία. Αποτέλεσμα. Και εγώ πώς θα σας εμπιστευτώ? Δηλαδή η πελάτησα που θα πάει σε ένα κομμωτήριο. Ναι. Πώς θα εμπιστευτεί? Γιατί μπορεί εμένα να μου πει Brazilian Keratin Therapy και να μου βάλει κάτι άλλο στα μαλλιά μου. Πώς ξέρεις ότι είσαι αξιόπιστος? Πώς εγώ πρέπει να εμπιστευτώ έναν κομμωτή? Τι θα πρέπει να δω κάτι, θα μου δείξει κάποια προϊόντα, Μικάλια. Θα πρέπει να διαβάσω κάτι. Ακούστε. Σε αυτό το προϊόν. Τα συστατικά, γιατί θέλω να κάνω μια έρευνα αγοράς. Να. Πώς θα η την έρευνα κάνω? Αγοράς εξαρτάται. Αν πάτε στον κομμωτή σας και ο κομμωτής σας είναι καλά ενημερωμένος, θα σας δείξει το μπουγάλι, θα σας δείξει την εταιρεία που εργάζεται. Σήμερα είμαστε στο ίντερνετ, είναι πολύ εύκολο. Διαβάζω, ψάχνω τι ρόλο βαράει το ένα, τι είναι το άλλο. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει ακριβώς αυτά που θα βάλει στο μυαλό. Στο στα μαλλιά του. Υπάρχουν διαφορετικά προϊόντα, εκατοντάδες στην αγορά. Αυτό, είναι πολύ αυτό δύσκολο για την καταναλώτρια να πει
Αυτό είναι το κατάλληλο πρόβλημα. Είναι δύσκολο να επιλέξει. Πρέπει να εμπιστευτεί τον κομμωτή, εφόσον ο κομμωτής είναι καλά ενημερωμένος. Καλή ενημέρωση. Ωραία. Από τον προμηθευτή του. Έτσι. Από εκεί γιατί πέρα όλα έχουμε. Έχουμε ακούσει ότι μπορεί να κοστίζει 50, 60, 80, 70, 100, διάφορες τιμές. Και αυτό είναι το θέμα. Μα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή σε κάποιο κομμωτήρα ακούς 50 ευρώ, σε άλλα κομμωτήρα ακούς 80. Και τι είναι, ποια είναι η διαφορά. Σε άλλα ακούς 150 και λες. Βραζίλια με 50 ευρώ, σοβαρό, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει στην αγορά. Γιατί. Υπάρχει εδώ μια θεραπεία που στοιχίζει κάποια χρήματα. Ναι. Υπάρχει μετά η παροχή υπηρεσιών που πρέπει να πληρωθεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα όποιος θα κάνει με 50 ευρώ, όχι δεν βγάζει, βγάζει από τη τσέπη. Άρα για μένα κάτι βρωμάει. Έτσι. Είναι προϊόντα παλιάς τεχνολογίας με φορμαλίδι. Πρέπει να φύγουνε. Αυτό, να προσέχουν αυτό το συστατικό. Το πιο πιθανό είναι αυτό, κατά την άποψή μου. Άρα κάτω από 80 ευρώ δεν βλέπω τη λογική να προσφέρει ένα κομμωτήριο αυτή τη θεραπεία. Κύριε Όλιβερ Ζίνκ, θα δώσουμε και ένα δώρο σε μια τηλεθεάτρια τυχερή να έρθει να δοκιμάσει την αυτή η Βραζίλια. Αυτό εννοείται. Πάρτε λοιπόν τηλέφωνο μέχρι τα επόμενα 10 λεπτάκια περίπου να κερδίσετε μια Βραζίλια. Να δείτε τι είναι αυτό. Έτσι. Να δείτε αν είναι καλό στα μαλλιά σα. Σα κάνει καλό, σα κάνει κακό. Ναι, να δούμε από τον Όλιβερ Ζίνκ.